Μιτσιβάρα, εκπομπή νούμερο 22. Καλώς ήρθατε, wow, κυρίες και κύριοι. Wow. Καλώς ήρθατε και εσείς. Σας βλέπω λίγο κομμένους. Όχι κομμένους, κεραμένους, γιατί είναι ραμμένο το κουστούμι του Σωτήρη και το μαντιλάκι είναι αριανό. Όρισε! Ναι, βεβαίως. Είναι λίγο όμως λίγο πεσμένος και εσείς είναι λίγο πεσμένος. Διότι, παιδιά, εντάξει, αυτή την εβδομάδα όλη η Ελλάδα είχε το σημαντικό πρόβλημα. Τι έγινε με τη Δανάη Μπάρκα, τι έγινε με την Κατερίνα Καινούργιο, τι έγινε με το. Πώς λένε, τον πρώην τέλος πάντων, τον Φίλιππο. Πολύ δύσκολα πράγματα. Πρέπει η εκπομπή να τοποθετηθεί. Πρέπει να πάρουμε να διαλέξουμε στρατόπεδο. Πάμε με την Καινούργιο. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Εσύ, Γιώργο. Μπάρκα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, βρήκαμε τι ακριβώς συνέβη με τη Δανάη Μπάρκα και την Κατερίνα Καινούργιο. Πώς τους έπιασε στα πράσα. Έχουμε το βίντεο. Πάμε να το δούμε. Το γύρο του διαδικτύου έκαναν τις τελευταίες ημέρες κάποιες φωτογραφίες της Δανάης Μπάρκα, στις οποίες η παρουσιάστρια ανταλλάσσει φιλιά με τον επιχειρηματία και πρώην σύντροφο της Κατερίνας Καινούργιου, Φίλιππο Τσαγκρίδη. Ένα τρυφερό φιλί ανάμεσα στον πρώην σύντροφο, εδώ και 4 χρόνια πρώην σύντροφο της Κατερίνας Καινούργιου και την παρουσιάστρια του Μέγκα, τη Δανάη Μπάρκα. Κατερίνα μου, εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν έπρεπε να έρθουμε για να καθοσκοπέσουμε τον πρώην σου και την Μπάρκα. Σούπερ Κατερίνα λέγεται η εκπομπή, όχι Σούπερ Κατίνα. Διαπαγόνατο, Αλέξανδρα μου. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Εάν δω αυτή την ποχλάδο με τον Φίλιππο, θα το χάσω, στο λέω. Δεν μπορεί να του συλλάβει το μυαλό μου. Εάν είναι αλήθεια, σημαίνει ότι από την πρωινή ζώνη μόνο ένας του ξέφυγε. Ποιος? Ο Λιάγκας. Οι άνθρωποι, Κατερίνα, δεν είναι δικοί μας. Αυτό που είχε πει ο Πλάτωνας, πρόσφατα. Αντρέα μου, με συγχωρείς, αλλά στα π***για μου τι είπε ο Πλάτωνας. Sorry κιόλας. Αυτά σε αφήνουμε να τα λες στην εκπομπή για να προλαβαίνει ο κόσμος να πάει καμιά τουαλέτα χωρίς να χάνει χρόνο από εμένα όταν πουλάω κραγέμες. Μας τα έχεις κάνει τζέπελιν με την επιτυχία σου, κυρία μου. Γι' αυτό έμεινες με τις κρέμες και η άλλη έχει το κομμενό σου. Αποχωρώ. Όχι, αντρέα μου, σε παρακαλώ. Σε 2 λεπτά έρχονται, μου το λέει ο Θέμης. Ποιος Θέμης? Ο Μάλης, τον έχω εδώ στο ακουστικό μου. Λάθηκες, Μάλη, λαχταρό βιόλα. Και στην τουαλέτα με το ακουστικό πηγαίνεις για να σου δίνει οδηγίες, μην αστοχείς στο βόλι. Φέρ' το εδώ. Μη, αντρέα, Θέμη. Σύρμα, έρχονται. Θα φαρμακοδό! Πες μου τι βλέπεις! Πες μου τι κάνει αυτή η παστριχιά! Κοιτάει το μενού! Βέβαια, τι άλλο θα έκανε! Με έφερνε εμένα για φαγητό χλεχλές και πρίνωνε μόνο κουβέρ, γιατί πρόσεχα τη γραμμή μου! Τώρα θα παρακαλάει να την τίνει παρά να την ταΐζει! Κατερίνα, τροπή! Τι λόγια είναι αυτά! Τι έγινε, Αντρέα, μίλα, Αντρέα, τι συνέβη! Τίποτα, Κατερίνα μου, τίποτα! Μίλα, τι είναι, μη μετρήσεις ένα-ένα τα σφραγγίματά σου! Το φίλησε! Το δρύ τα φιλί, Κατερίνα μου! Έβαλε τη γλώσσα της στο στόμα του και του ρούφηξε την ψυχή! Άνοιξε πέτρα! Θα λυποτιμήσω σβήνω, Αντρέα μου! Κράτα με, Αντρέα μου! Κάτσε να ακούσω! Το ξέρω αυτό τον ήχο! Αυτό το κομμάτι, το πλατάγιασμα της γλώσσας αυτού νου του μπάμια είναι! Σαν άλογο κούσας που τρέχει όλη μέρα στον υπόδρομο κάνει! Που κακόχολο να έχει! Εντάξει, Κατερίνα μου, τους είδαμε. Βεβαιωθήκαμε ότι στον έφαγε. Πάμε να φύγουμε τώρα γιατί βλέπω. Τι έγινε, Αντρέα μου, τι κάνουν, μίλα μου! Πέσα κάτω από το τραπέζι! Γιατί το έσπασε! Χαργεντίζονται, Κατερίνα! Άρχισες πάλι τα γεγοντίστικα! Τι θα πει, χαργεντίζονται! Πέφτει μπαλαμούτι, πώς να το πω, δεν ακούς! Κουφάθηκες! Τρέχα, Αντρέα μου, τρέχα! Πού, Κατερίνα μου! Να τους δώσεις την κάρτα μου να νοικιάσουν ένα δωμάτιο, να βγάλουν εκεί τα μάτια τους, γιατί αλλιώς θα τους τα βγάλω εγώ! Και πάκτης και λαμπόν φιλέ, να τσιμπήσει κάτι να μην ζαλιστεί! Κατερίνα, κάνω ότι δεν το άκουσα. Πέφτει πολύ χαμηλά! Προς το παγόν, άλλη τσαμπερόν του κολυσφυρί θα πέφτει χαμηλά! Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά! Με απογοητεύεις τα μάλα, Κατερίνα. Τι συνέβη, Αντρέα, πιάσαν και παιδί. Σηκώθηκε. Αντρέα, όχι τόσο ανατυχητικές λεπτομέρειες. Σε παρακαλώ. Θα φάω τις τρέσες μου απόψε. Δεν εννοώ αυτό που έλεγες, Κατερίνα. Σηκώθηκαν από κάτω και κάνουν Instagram story το γλωσσοπατινά του. Τι έκανε, λέει. Στο γλωσσόφιλο μου, κυρία. Στον παλαμούτι δεν έβγαζα κιχ. Αλλά ως εγώ και μη παρέχει. Το Instagram story δεν καταπίνεται. Θα την τζαρομαδίσω τη συχαμένη. Όχι, Κατερίνα! Όχι, που πας! Ελλάδο, μωρή δαμάρα! Έτσι ξηγέζε τη φίλη σου! Πίσω από την πλάτη μου, μωρή, με τον πρώην μου! Γιατί εργολαβία τον έχεις πάρει! Πρώην σου δεν είναι! Άρα σημαίνει πως είναι ελεύθερος! Ακριβώς, η ελευθερία του ανθρώπου! Σκάτε, Αντρέα! Θαυμάστε τρόπους! Κάτι τέτοια στη μέσα να ρωτιέμαι! Που να βρω ένα φιλαράκι, να μου πει πως μ' αγαπάει! Όχι, τα αλήθεια! Σκάτε, Αντρέα! Και εσύ, μωρέ φίτουκλα, δεν τρέπεσαι καθόλου. Σε πήγα μπάμια και σε έκανα κοντζαμάνκελ. Και ποιο ήταν το ευχαριστώ να αφήσεις την Μπάμπη και να πας με τον Πατατούφα. Κατερίνα, δεν σου επιτρέπω. Σε μένα δεν επιτρέπεις, μωρέ. Αγιατολάχο με ημί.
Κατερίνα, πού το ξέρεις το χωμένιο σου? Δεν το ξέρω, μου τον είπε ο Θέμης στο ακουστικό. Έχω και από εδώ μωρέ ακουστικό και απ' την άλλη πάντα. Έλα εδώ πέρα να σε ξεπουπουλιάσω. Ας μου έλεγες μωρέ να σου στείλω 3-4 πίτσες πεπερόνια τσούγια. Να μου το φας έτσι τον αγαπητικό μου για να χορτάσεις. Όχι τέτοια λόγια Κατερίνα μου, θα μας κάνουν τρανσφερ. Πες το τέτοιο επιστήμονα. Κατερίνα μου, θα φύγεις ανάση. Πάμε. Μια τίγρης έχει 3 τυγράκια. Μια τίγρης έχει 3 τυγράκια. Έτσι, μπράβο. Ηρέμησες καθόλου. Καθόλου όμως. Θα σε γουλήσω, Μαρή. Θα σε γουλήσω σαν το χταπόδι. Όχι, Κατερίνα, Κατερίνα. Είστε έτοιμοι να παραγγείλετε? Αντρέα. Σούλα. Θα σε σκίσω, ρε Καζανόβα. Σούλα, να σου εξηγήσω. Προηγείται άλλο μαδί τώρα. Δεν είχες και παθήν. Να πριν 20 χρόνια. Και γιατί είσαι πολύ χρόνο το πατάκι που έχεις για μαλλί? Δεν πάει καθόλου το μυαλό μου. Ίσως επειδή με έπιασε στα πράσα με τη γουγούλα. Ποια είναι η γουγούλα? Η μάνα μου. Να σε σκίσω, ρε. Και εγώ το πέντε. Βγήκε φάλισσα. Τώρα θέλω να πείτε αλήθεια. Βλέποντας το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί το κασελάκι που βγήκε με το χιλόφωνο και όλο αυτό, εάν δεν ξέρατε ότι είναι συνέδριο, εντάξει, πού θα πήγαινε το μυαλό σας? Τεντεξ. Τεντεξ. Εσύ? Εγώ παρουσίασα καινούριο iPhone ή Samsung. Έχετε δει κάτι οι ευαγγελιστές στην Αμερική που βγαίνουν? Ο Χριστός σώζει, αυτό. Πώς σας φάνηκε, σας άρεσε? Ναι. Γιατί τα έχει όλα αυτά μαζί, όλα σε ένα. Ποιος, ο Κασελάκης ή το συνέδριο? Γενικά το συνέδριο, όλο ήταν τρομερό, έτσι. Το συνέδριο είναι. Δεν μπορώ να πω τη λέξη. Η εκπομπή θα μπορούσε να είναι μόνο με ταλέντα. Δεν θα ήταν τρομερό να δούμε και τις εκλογές, αυτό που μας έλειψε? Δεν ψηθήκαμε για εκλογές, δεν θέλαμε έναν αντίπαλο. Τώρα θα μου πείτε βέβαια ποιος να κοντράρει το Στέφανο, έτσι. Μόνο ένας μπορεί να τον κοντράρει το Στέφανο. Ποιος μπορεί. Δεν μπορώ να πω. Πες το εσύ. Ο Τάιλερ. Ο Τάιλερ, το πιστεύετε? Θα δούμε μονομαχία ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και στον Τάιλερ. Για πάμε να δούμε. Ένα μικρό χαμό προκάλεσε στον ΣΥΡΙΖΑ η πρόσφατη παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με τον Στέφανο Κασελάκη να ανακοινώνει αρχικά στο συνέδριο του κόμματος πως θα γίνουν νέες εκλογές για την αρχηγία, όμως τελικά κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε! Hello everybody! Ο κόσμος, να ξέρω εκεί που είμαι, καλά θα ήταν. Πολύ κόκκινο βλέπω, λες να είναι θεραπτάς. Δεν έχουν φαίνεται πουθενά η βλέντα του Τσουκαλάς. Έχω χάσει την μπάλα ο καψερός. Έλα στον Κρίς και μόλις τελειώσουν οι εκλογές θα πίνουμε τις ποτάρες μας στη σκουφά. Έτσι μου έχει πει ο Στεφ και εγώ τον πίστεψα. Και από τότε έχουμε ψηφίσει πιο πολλές φορές και από ελληνοποιημένου Πασόκου του Λαλιώτη με εξονόματα. Κάθε εβδομάδα του βρίσκουν νέο αντίπαλο για προεδρία. Μα ακόμα είναι αυτό ή τα play-offs στη Super League. Δεν αντέχω άλλο. Άντε, πρόεδρε, έλα με φόρα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι είναι εδώ ο Τάιλερ? Πού να ξέρω εγώ, ρε Στεφ. Άσε, θα το σχεδιάσω. Okay. Φίλες και φίλοι, χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε σε αυτό το λαμπρό συνέδριο TEDx. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Κασελάκη? Δεν είναι TEDx, darling. Το ξέρω, αλλά ρίχνω άδεια για να πιάσω γεμάτα. Κάθε μέρα που δεν αγάπησες είναι μέρα που δεν έζησες. Γι' αυτό ξεκίνα να αγαπάς τη ζωή σου. Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ. Στεφ, Στεφ, έκοψες, καπίστε, ρε. Σε ομιλία αυτοβελτίωσης του Στέφανο Ξενάκη, νομίζω ότι είσαι. Κύριε Κασελάκη, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είστε. Πάλι, αλήθεια τώρα, ρε μα... Και σαντί να στρώσετε το λοκό σας να κάνετε λίγη αντιπολίτευση στον κούλι, κάνετε συνέδρια και εκλογές ανά δύο μήνες. Με τόσα δίευρα που έχουν πληρώσει τα μέλη μας, στο τέλος θα χρειαστούν διακοποδάνιο Πασό και να έρθουν να μας ψηφίσουν. Καλά σας λέει, ρε ο Στεφ μου, την πλόσκυλα. Εμείς ρε έχουμε κάνει 3 περιοδίες σε όλα τα γυμναστήρια της Ελλάδας. Και εσείς έχετε τρέξει για το κόμμα όσο κεντέρης στους αγώνες του Ολυμπιακού της Αθήνας. Πώς σας λέει? Κύριε Κασελάκη, αρκετά. Διασύρετε το κόμμα. Οφείλετε να ζητήσετε τώρα ανανέωση της εμπιστοσύνης σας από τα μέλη μας. Μπα, μίλησε επιτέλους ο Βούδας της Κυψέλης. Οκ, Αλέξης, δέχομαι. It's a piece of cake for me. Δεν με νοιάζει το κέικ της ειρήνης σου, Στέφανε, ούτε θέλω να το δοκιμάσω. Εκλογές θέλω εδώ και τώρα. Καμαρώστε επίπεδο πρώην πρωθυπουργού. Κάνατε βόδια συνομιλητή του Ομπάμα τον άνθρωπο που νόμιζε ότι το πιάστο αυγό και κούρεθο στα αγγλικά είναι κάτσε egg and barberita. Barberita! Ή μήπως δεν είναι αληθής αυτό που είπα? Τάιλερ, πήγαινε να του πατήσει το shift και το alt γιατί θέλει να μιλήσει ελληνικά φατσέας.
αλλά το πληκτρολόγιο του είναι ακόμα στα αγγλικά. Go back, Mr. Κασελάκης. Go back, Mr. Tyler. Πάμε να φύγουμε από εδώ, σκιάζομαι, σου λέω. Γιατί, Τάλι. Γιατί μου είπες ότι στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας θα είμαστε εμείς και οι άλλοι. Εάν είναι έτσι εμείς, φαντάζ πως θα είναι οι άλλοι. Κύριε Κασελάκη, πρέπει να στρέψουμε και πάλι το καράβι προς τα αριστερά. Αριστερά όπως βλέπεις εσύ ή αριστερά όπως βλέπω εγώ. Γιατί μου το ξαναείπατε αυτό όταν ήρθα και έπαθα βέρτικο από το κοκομπλόκο. Στέφανε, πρέπει να πάμε άμεσα σε εκλογές. Τι κάνεις αύριο? Έχω να ανέβω σε κάτι τρεκτέρ. Μεθαύριο. Πλάτη τρικέφαλο στο γυμναστήριο. Αντιμεθαύριο. Ρίζι λαπά στη φάλη. Έχει διάρρεια το χρυσό μου και έχει βάψει τις κουρτίνες στο μουσταρδί χρώμα που μισούσε. Στέφανε, διάλεξε ημερομηνία. Το κόμμα χρειάζεται εκλογές. Όχι, Αλέξη. Το κόμμα δεν χρειάζεται εκλογές. Περισσότερο στάιλο χρειάζεται. Yeah. Γιατί τι κάνει ο Τάιλο? Χειροκροτώ τους πάντες χωρίς να καταλαβαίνω Jesus Christ. Χριστό! Μέχρι και τον Καρανίκα χειροκρότησα που ζήτησε μεταφραστή ή μεταφράστρια της νοηματικής για να καταλάβει τι λέει. Είμαι σύμφωνος, Αλέξης. Πάμε σε εκλογές. Ωραία. Εκλογές στις 10 Μαρτίου. Σύμφωνη. Deal. Πάμε σε εκλογές. Το ανακοινώνω. Εκλογές. Ποιος ζει στις εκλογές? Αυτός! 1-0. Έλα μου ντε. Θες εσύ εκλογές, Αλέξη μου? Όχι. Εσύ είσαι βανάκο μου? Όχι. Τι είναι αυτά που ακούστε? Έχουν βγάλει ρόζο στα χεράκια μου από το χειροκρότημα 5 μέρες για να είμαι ενωτικός μέχρι τις εκλογές. Και τώρα μου λες ότι δεν θα πάμε στις εκλογές. Πώς δεν με ξεγέρασες πάλι? Μου φάγεις τα καλύτερα χειροκροτήματα, Στεφ. Αυτό δεν θα περάσει έτσι. Τι εννοείς, my love? Θα πάμε στις εκλογές, κυρίες και κύριοι. Βάζω εγώ υποψηφιότητα. Τρελάθηκες, Τάιλερ? Ναι, τρελάθηκα. Μπορεί να μην είμαι πρόεδρος που θέλετε, κυρίες και κύριοι, αλλά είμαι ο πρόεδρος που σας αξίζει. Τσίρκο! Ε, τσίρκο! Έστειλε στη λέξη, έστειλε. Ρεμαμπλές, ρεμαμπλές. Έστειλε στη λέξη, έστειλε. Ρεμαμπλές, ρεμαμπλές. Heaven Calling. Ξεκινήσαμε την συγκεκριμένη ενότητα στην προηγούμενη εκπομπή. Συνεχίζουμε και τώρα. Έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε προτάσει από τον κόσμο που θέλει να δει πρόσωπα τα οποία μας έχουν κουνήσει η μαντήλη. Στην σημερινή εκπομπή θα δούμε. Γιώργος Τράγκας. Ζει αυτό μα οδηγεί. Προσέξτε. Γιώργος Τράγκας, ο οποίος. Εντάξει, είχε σαράζει ότι υπάρχει σε ακίνητο. Ναι, ότι υπάρχει σε ακίνητο στη γη και φανταζόμαστε εμείς ότι θα το συνέχισε. Τώρα και αρχίζει να αγοράζει εκεί στον παράδεισο. Συνεχίζεται. Δεν υπάρχει μόνο και η πρώτη κατοικία, πάμε και οι τελευταίες. Ακριβώς. Έχει κάτι καλά κομμάτια. Πάμε να δούμε το βίντεο. Φιλέτα. Μπορεί η κατάσταση στη χώρα μας σε ό,τι έχει να κάνει με την ενοικίαση και την αγορά σπιτιών να μην πηγαίνει και τόσο καλά, όμως αυτό δεν σημαίνει πως κάποιοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράζουν ακίνητα εξ αποστάσεως. Να σου πω κάτι, αυτά συμβαίνουν πιστεύω σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά ειδικά σε εμάς που είμαστε σε αυτή την οικονομική κατάσταση συμβαίνουν περισσότερο. Τι μου κάνεις, μάνα μου, άγγελο, μάνα μου! Έτσι το βαρδαλούμπα, γάτσωσέ τον με την ηχουριά μαζί, ναι όλα! Αμάν κύριε Τράγκα, δεν είναι δουλειά μου να κάνω πεντικιούρ, χερουβίν πράμα! Πώς την πάτησε έτσι σαν χθεσινός ο Γιώργης ο Τράγκας, μάνα μου, καβούρο, μάνα μου! Μου την έσκασε ο Μπακακάνιας. Ποιος Μπακακάνιας? Ο βαργκάρης του Αχύροντα. Με πλεύρισε ύπουλα ο πιτουρό μαγκάς και με χτύπησε στο βίο στο σημείο μου. Μου λέει, σε πάω στην τελευταία σου κατοικία. Και εσείς τι κάνατε? Την αγόρασα από συνήθεια. Να φύγω τώρα, κύριε Τράγκα. Τώρα που γνωριστήκαμε, θες να φύγεις, νοχελί μου? Δεν θες να μείνεις ελαφάκι μου? Να το μοιραστούμε. Τι να μοιραστούμε? Το ε9, να το ξεδιπλώσω. Ξεκινάει από το ακροτήρι της Τρυπητής στη Γάβδο και φτάνει ίσα με τα ρίζια του Εύρου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τράγκα. Ντροπή. Κοίταξε, ρίξε ένα ελαφρύ ανέβρισμα στο μπουλεβιό το Στραβοκάνι να έρθει ένα 10 λεπτάκι να το ξεκίνησε το όνειρο. Το μεσίτη. Νάτος. Καρκούλα. Τι βλέπουνε τα μάτια μου, κύριε Τράγκα, εσείς? Πού είμαι? Στο προτεκτοράτο του Γιαχβέ, στην αιώνια αιωνιότητα του Ναζωραίου, στην απικία της αέναης γαλήνης του Μπεζαβό. Τι μου λες, Μουργό, κάνα τσαρδάκι σε ευκαιρία παίζει να θυμηθούν τα παλιά, ε? Πού να τα βρείτε τα λεφτά εσείς εδώ, κύριε Τράγκα? Άστο, μη σε νοιάζει. Μάθησα το Big Mac την προηγούμενη Κυριακή. Έπαιξα εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, ημίχρονο, αναβολή τελικό και εκλασσού πεθαμένος.
Για πες τώρα, έχουμε κάνει ένα καλό τεμάχιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κι άλλο, κύριε Τράγκα. 36 έχετε εκεί. Την τελευταία φορά μου είπατε ότι ένα μόνο house σας έχει ξεφύγει στη ΣΥΠΑ. Ποιο? Το House of Cards. Πες μου τότε, αγορίνα μου, μια χώρα στην οποία δεν έχω σπίτι. Μισό λεπτό, να κοιτάξω τα κοιτάπια μου. Για κοιτά. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχετε σπίτια και στις 200 χώρες της γης. Μόνο σε μία δεν έχετε ακόμα. Σε ποια? Στη Φρουτοπία. Καλά, θα ξεπέσω στην Πασκλασαρία της Ψωροκόστενας. Από Ελλάδα τι έχει αφήσει ο Λεβοντοτσολιάς, Μοφιδαέντος, ο Μίλτος, ο Βαραβιζιώτης? Έχω ένα πολύ δυνατό τελευταίο κομμάτι. Για ρίχτω. Μια διαμερισματάρα στην Κυψέλη να το πιει στο ποτήρι. Πόσα τετραγωνικά είναι, για πες. Τώρα χαλάμε το ρομαντισμό αν βάλουμε στη συζήτηση αριθμούς, κύριε Τράγκα. Δείτε τα τετραγωνικά. Με το αισιόδοξο μάτι του Μίκη Θεοδωράκη. Γιατί ο Θεοδωράκης τι έκανε? Ήτανε δυο, ήτανε τρεις και εκείνος τους έβλεπε 1013. Ναι, 100 τετραγωνικά. Ναι, 5 πάνω, 65 κάτω, εκεί είναι περίπου. 35 τετραγωνικά, ρε Αγιοκδίτη, αυτό είναι στούντιο. Μην είστε τόσο ερχό, σας παρακαλώ, δεν είναι στούντιο. Αποδομημένο διαμέρισμα είναι. Με μία ενιαία σαλοκουζινοκρεβατοκαμαροτουαλέτα. Χωρίς σοφά. Τούβλα μόνο. Σα σπηλιά παλαιοχριστιανών. Ιδανικό για εσά. Ιδανικό αν επιστρέψω στη ζωή ως ο Τζέρι ο ποντικός που τον κυνηγάει ο Τόμ για να τον ψιλομαδίσει. Oh, mon Dieu. Ξέχασα και το πιο σημαντικό. Ποιο? Ποτέ ο ήλιος δεν θα σας ενοχλήσει και δεν θα σας ξυπνήσει πρωί. Γιατί να γίνεται αυτή η βία εισβολή των ακτινών όταν μπορείτε να μην έχετε καν παράθυρα? Ούτε μπαλκόνια έχει. Είχε, αλλά τα ξυλώσαμε για λόγους πολιτικής ορθότητας. Τι εννοείς, γλυκομπούκουνε μου? Θα ήταν ωραίο, κύριε Τράγκα, με το που θα τα έβλεπε ο κάθε λιγουρίνος υποψήφιος να άρχιζε τα «Πω μάνα μου, τα μπαλκόνια σου!» Κάτι τέτοιο θα ήταν άκρος προσβλητικό και σεξιστικό. Πες μου κάτι τώρα, Μπετούγια μου, να σε χαρώ. Παρακαλώ. Έχει μπει ποτέ άνθρωπος σε αυτό το κανιστρό για πει και να βγει και ζωντανός μετά? Μα βεβαίως. Ποιος? Ο Ευαγγελάτος σε 3D. Κοκκίνο μαγουλάτε. Άκου το Θεοδράκια. Μ' ακούς? Νομίζω ότι αυτή την τρύπα πας να πουλείς για σπίτι, την έχω αγοράσει ήδη. Πού? Στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Κύριε Τράγκα, σας παρακαλώ, πρέπει να το αποφασίσετε, γιατί μου το ζητάνε κι άλλοι. Μέχρι το μεσημέρι εγώ θα το έχω σκοτώσει. Δεν πειράζει, δερμίση μου, έχω βρει ένα παρόμοιο στην κόλαση, δίπλα στα τάρταρα να βλέπω και το φαράκι. Μέχρι και αυτό καλύτερο θα είναι από την κούβα σου, έτσι. Αφή περί κατά διαφημίσεις. Κύριε Βαφιά, τον κλόνο σας βλέπετε. Μιλήστε του. Να του μιλήσω. Γεια σας, τι κάνετε, η οικογένεια καλά? Τι με χαστούκησε, τι κάνεις εκεί? Δεν σε χαστούκησα. Και τότε τι έκανες? Την αυτοκριτική μου για όσο έχω πει μέχρι σήμερα. Το είδατε και στην αρχή της εκπομπής και έφτασε η ώρα να δούμε το βίντεο με τον σημερινό μας καλεσμένο, διότι ένας βαφιάς δεν φτάνει ποτέ. Δεν φέρνει την άνοιξη. Ήταν η εκπομπή του βαφιά. Μου βάλανε κάτι στα μαλλιά, δεν έβγαινε με τίποτα. Τη βαφιά. Πες μας λίγο για τον βαφιά. Ποιος βαφιάς είναι καλύτερος, ο original βαφιάς ή ο δικός μας? Νομίζω ο δικός μας. Καλά, τώρα ο δικός μας είναι καλύτερος με διαφορά. Άτσι που παραλίγο. Μα του άρεσε, ήρθε και ήθελα να μείνει. Θα το στείλουμε Dragon, δεν είναι το σωτήρι, και θα πάμε το βαφιά εμείς. Το βαφιά εμείς. Υποσχετική, για μια εβδομάδα εκεί, μια από εδώ. Λοιπόν. Τώρα θα έλεγα κάτι, αλλά δεν μπορώ να το πω. Στο βίντεο που θα δείτε τώρα, θα περάσει από το μυαλό σας ίσως ότι ο βαφιάς που θα δείτε. Εντάξει, ο ένας είναι ο Σωτήρης. Θα περάσει λίγο από το μυαλό σας ότι ο βαφιάς ο δεύτερος είναι ο Γιώργος. Ο Μητσικώστας, ο deepfake αυτά. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ο αλτόφιος, ο αληθινός, ο πραγματικός. Λέμε αλήθεια ή όχι, ήρθε η ώρα της απάντησης, ήρθε η ώρα να δείτε το βίντεο. Dragon's Den με διπλό βαφιά. Για πάμε. Το Dragon's Den, το επιτυχημένο τηλεοπτικό σόου επενδύσεων και επιχειρηματικότητα, συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις και τη φετινή σεζόν, με τον Χάρη Βαφιά και τους υπόλοιπους Dragons να αξιολογούν τις προτάσεις των παικτών. 42.000 για το 2%. Και επειδή όντως μ' αρέσει και δεν περίμενα να μ' αρέσει τόσο, μόλις μεγαλώσει λίγο ακόμα, θα πάμε για την Αμερική. Καλησπέρα, Dragons. Είμαι ο Βαγγέλης και είμαι πολύ συγκινημένος που... 10.000 είναι καλά, ρε, μπουφοπίτουρα, τα αγοράζω. Τι αγοράζετε? Τη σιωπή σου. Τότε... 15. Εγώ... 20. Χαρή,
Εάν είναι να μου σκάσει 20 χαρτιά, σου πουλάω τη δική μου σιωπή. Δύο μοντέλα, δεν θα καταλάβω διαφορά. Όχι, κύριε Βαθιά. Εγώ πιστεύω πολύ στο προϊόν μου και θα σας το δείξω ό,τι και να λέτε. 20 χιλιάρικα και το κουτί ένα. Τι είναι το κουτί ένα. Τσάκωτο να πούμε. Άνοιξε το από μένα με αγάπη. Ρε λαδοπετινέ, η συνδήποτη απόδειξη ότι ο Γιάννης Μπέζος έχει δίκιο. Γιατί τι είπε? Ότι αυτή η χώρα παράγει περισσότερους συμμαθητές του από όσους μπορεί να καταναλώσει. Dragons, εγώ δεν είμαι εγώ. Αμάν, πέσαμε σε αυτοφοράκια. Όχι, δεν καταλάβατε. Εγώ δεν είμαι εγώ. Είμαι ο κλόνος του εγώ μου. Και δεν μας το λες τόση ώρα. Συγχαρητήρια, έχουμε deal. Τράβε τα τσακίδια τώρα. Τι έκανε, λέει, δεν μου πείτε τους όρους του deal. Πριτς, ρώτα το εγώ σου. Μα εγώ είμαι το εγώ μου. Όχι, εσύ είσαι ο κλόνος του εγώ σου. Εγώ με το εγώ σου συνεταιρίστηκα. Κύριε Βαθιά, γιατί μου μιλάτε έτσι? Εγώ από όλους τους Dragons, εσάς θέλω. Αγαπάω πολύ τους εφοπλιστές. Και Ελιστάι τους αγαπάει, ρε φίλε, κοκολάριε. Αλλά δεν έρχεται εδώ να μας σκοτήσει το Βελιγκέκα με τις εφευρέσεις της. Δελτία, λέει. Βαγγέλη, γιατί λες ότι δεν είσαι εσύ? Μήπως είσαι Μεξικάνος? Όχι, γιατί ρωτάτε? Για να δω αν έπαθες Φουρέιρα. Dragons, ακούστε με επιτέλους. Είμαι εφευρέτης και κλωνοποιώ ανθρώπους. Μόνο ανθρώπους κλωνοποιείς ή και βόδια? Μόνο ανθρώπους. Άρα μας κορέδιψες. Δεν κλωνοποιείσες τον εαυτό σου? Δεν το πιστεύετε, ε? Τώρα θα σας δείξω εγώ. Με το κλον Νέρ 2024 θα φτιάξω ένα πιστό αντίγραφό σας, κύριε Βαφιά. Να σου πω ψηλέ. Πες του κλόνου μου, όπως έρχεται, να μου φέρει και μια μπιφτέκια, γιατί γουργουρίζει η κοιλιά μου σαν το παπόρο μου όταν κορνάει. Βαγγέλη μου, είναι η πρώτη φορά που κλωνοποιείς? Είχες ξεκινήσει τα δοκιμαστικά σου με τον Ευαγγελάτο και βγήκε ο Χριστάκης σαν τικάει. Τσα! Τους είπα να βάλουν και μπόλικο αλάτι, όπως σου αρέσει, Χάρη. Παναγία μου, τι τούτο, ρε! Χάρη, σε βλέπω διπλό σαν τους αδελφούς Κατσάμπα. Βλέπουμε το ίδιο όραμα. Αυτός ο κερατάς που μας έφερε τα σουβλάκια πριν θα έριξε κάτι μέσα. Θυμάσαι τι είπε μόλις μας είδε? Τι είπε? Πω πω, τι χαρά είναι αυτή. Βλέπω πέντε δράκους. Τώρα τους βλέπουμε κι εμείς. Δεν βλέπετε δράκους, κύριε Βαφιά. Τον κλόνο σας βλέπετε. Μιλήστε του. Να του μιλήσω. Γεια σας. Τι κάνετε? Η οικογένεια καλά? Τι με γαστοκίζουνε, τι κάνεις εκεί? Δεν σε γαστοκίσα. Και τότε τι έκανες? Την αυτοκριτική μου για όσο έχω πει μέχρι σήμερα. Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Τι λέει αυτό, ρε? Τι κάνετε εκεί, κύριε Βαφιά? Α, κοιτάξτε να πούμε. Αν τυχόν ο κλόνος μου είναι made in China. Εγώ τριφυλάρα είμαι. Το ξέρω, κύριε Βαφιά. Αλλά το αντίγραφο λέει πάντα τα αντίθετα από όσα πιστεύει το πρωτότυπο. Είναι έτσι προγραμματισμένο. Δοκιμάστε να δείτε. Ακούω μόνο light. Sneak. Ο μπαμπάς σας. Λίλη. Ναι. Σου έχω πει τελευταία πόσο είσαι ομορφίνη. Ρε σαν του ροβιόλι, Κουασιμόδο με λέμε τόσο καιρό. Όχι, Λίλη μου, μην το πιστεύεις τον Αρκουδαίο, για τον Τανιμανίδη το είχα σκεφτεί αυτό. Α, ο Σάκης είναι ο καλύτερος παρουσιαστής στην Ελλάδα. Όχι, βρε, θα μου το κλείσει το σπίτι, από πού κλείνει αυτό, ε? Και η εκπομπή του Γιάνγκα μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι για τον Γιάνγκα, ρε σπινομάχε, μην με πιάσει το στόμα του, γιατί θα λέει μπάρκα, όμως πίσω τι θες. Δεν γλωσσοφιλήθηκε με τον πρώην της Κατκέν. Ακαλιού, κλόνος είναι αυτό, είστε με τις αλήθειες με την Ευγενία Μανολίδου. Μην ανησυχείτε, έχει διάρκεια ζωής μόνο 3 λεπτά. Μετά, εξαφανίζεται. Ο κλόνος και μένει το πρωτότυπο. Ή εξαφανίζεται το πρωτότυπο και μένει ο κλόνος. Αυτή τη ρύθμιση δεν την πετυχαίνω με τίποτα. Τι λες, ρε τυρανόσαυρε Ρεξ, θα εξαφανίσει εμένα και θα αφήσει την ανθρωπότητα το φόβο αυτιά που είναι Ολυμπιακός και γκρούπι του Σνικ. Έλα εδώ, Βαγγελάκη. Έλα εδώ, αγοράκι, να σου πει κάτι αυτή ο θείος Βαφιάς. Έλα εδώ, ρε! Ρεξ, Βαγγέλη, να σου μαδίσει το μουσου με την Τανάγια θέλει. Ραρ, Βαγγέλης, ραρ! Είναι γνωστό ότι τα πιο δυνατά, τα πιο κοφτερά μυαλά της Ελλάδας φεύγουν στο εξωτερικό. Ευτυχώς κάποια φεύγουν μόνο για λίγο. Και αναφέρομαι στον Κώστα Μπακογιάννη, wow, ο οποίος πήγε και μίλησε στο Harvard. Πάει κάπου το μυαλό. Δηλαδή, αν σας έλεγαν ότι ο Μπακογιάννης πάει στο Harvard και θα κάνει μια ομιλία, ποιο θα ήταν το θέμα, τι θα λέγατε? Ο μεγάλος περίπατος του Harvard. Ναι, και εγώ αυτό θα λέγα. Μεγάλο περίπατο. Λοιπόν, πέσατε και οι δύο έξω. Δεν ήταν αυτό το θέμα, διότι εμείς μάθαμε, έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες, ότι μαζί με τον Μπακογιάννη ήταν και η Σία Κοσιόνη και το θέμα ήταν άλλο. Ποιο ήταν το θέμα? Για πάμε να το δούμε. Την καριέρα του ως καθηγητής στο Harvard ξεκινάει ο Κώστας Μπακογιάννης με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο να πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές πως ο πρώην Δήμαρχος Αθηνών θα διδάσκει κάθε Τετάρτη στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης John Kennedy. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε ότι το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα. Χαρβατιώτες και χαρβατιώτισες, είστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτό το μάθημα με ένταση και πάθος? Ναι! Χίλια συγγνώμη, παιδιά μου, αλλά με έχει πιάσει νευρικό γέλιο. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Γιατί, κύριε Μπακογιάννη, πατάτες σας καθαρίζουν. Σκέφτομαι τη φάτσα των γονιών σας και εγώ δακρύση. Τι εννοείτε, κύριε καθηγητά? Κάντε το λίγο εικόνα, ρε παιδιά. Έχεις δώσει 200.000 το χρόνο για να στείλεις το βλαστάρι στο Χάρβαρντ
Να ρωτάς ποιο θα έχει καθηγητή και να σου λένε τον Κωστίκα τον Μπακογιάννη. Καλύτερο και από τον ανέκδοτο με τον Κωστίκα και τον Γιωρίκα. Ποιο ανέκδοτο, κύριε καθηγητά? Δεν το ξέρετε. Πάει ο Κωστίκα στον Γιωρίκα και του λέει: φωνάει στο σεξ. Πάρα πολύ το απαντάει αυτό. Και τι φωνάει συνήθως? Σκάστε ρε μα, επιτέλους δουλεύουμε το πρωί. Κύριε Μπακογιάννη, εσείς στην Ελλάδα έχετε ιδιωτικά πανεπιστήμια? Βεβαίως. Ποια? Το ταξί. Με 20 ευρώ Ευαγγελισμός Χίλτον παίρνεις διδακτορικό στην Άσα σαν την Ελένη Αντωνιάδου. Αμάν βρε Κωστίκα μου, κάνει εξαγυναίκα μισή ώρα που περιμένω να με φωνάξεις. Πάλι τη φλιαρία άρχισες. Με αδικείς ρε εσύ, αμού, αφού ξέρεις πόσο καλός καθηγητής είμαι. Ξέχασες βρε Σκερβελέ που στην πρώτη γυμνασίου είπε στη γιαγιά σου τη Μαρίκα ότι στην πρόταση ο Γιάννης είναι γιατρός, το γιατρός είναι αντικείμενο. Και όταν σου είπε η γυναίκα, ρε αχαήρευτε, κατηγορούμενο είναι. Τι θα πεις τώρα στην καθηγήτριά σου, θυμάσαι τι της απάντησες? Τι? Ότι πήρες δικηγόρο τον Κούγια και το αθώσεις του κατηγορούμενο. Κύριε καθηγητά, τι μάθημα θα μας κάνετε σήμερα? Θα σας παρουσιάσω σήμερα το πόνημά μου, η μορφή του νερού. Μα αυτό είναι ταινία του Ντελτόρο. Τι παιχταράς ήταν αυτός. Το καλύτερο δεκάρι που έχει περάσει ποτέ από τη Γιουβέντους. Κάνει και ταινίες τώρα. Θεέ μου, πίνω για να ξεχνώ. Παιδιά μου, πόσο νομίζετε ότι είναι το ποσοστό νερού σε έναν άνθρωπο? 60 με 75%. Εμείς σήμερα θα σας αποδείξουμε ότι το ποσοστό του νερού σε έναν άνθρωπο μπορεί να φτάσει το 92,3%. Μα αυτό δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται, χρυσό μου? Την Κυριακή των εκλογών, εάν μου έκανες γεώτρηση, θα έβρισκες περισσότερο νερό και από τη λίμνη του Μαραθώνα. Σύ, αγάπη μου, βοήθησε με να αποδείξουμε του λόγου του αληθές. Είσαι έτοιμη? Πάλι βρικοστήκα μου και πέτρα στα νεφράνα. Είχα τόσο νερό, δεν θα έπινα. 36 ποτήρια κατέβασε στις εκλογές. Δεν ήταν 42? Σας το πω. Γιατί δεν αντέχω άλλο. Τα 36 ήταν νερό. Και τα 6 ήταν ρακί για να με πιάσει. Μετά την έκτη ρακή έβλεπα 4 πρωτοσάλτες στο στούντιο. Και επειδή δεν ήξερα ποιος από όλους ήταν ο πραγματικός, πήγαινε το κεφάλι μου δεξιά και αριστερά. Σαν να περιέγραφα αγώνα του Ναδάλ με τον Τζόκοβιτς. Αυγενικό έπαθα η γυναίκα εξαιτίας σου. Έλα βρε αγάπη μου, τώρα θα το κάνεις για επιστημονικούς λόγους. Όλος ο πλανήτης θα μιλάει για τη μελέτη μου αν τα καταφέρουμε. Ορίστε, συνδέω το βυθόμετρο. Και ξεκινάμε! Πώς πάμε? Χάλια! 65%! Πώς έχει ο Σότης Βολάνης πριν βγει στην πίστα όταν κατεβάζει 7 Whisky on the Rocks? Τώρα! Κάτι γίνεται, 72%! Σαν το ποσό του Μητσοτάκη σε επόμενες εκλογές με αντίπαλο Κασελάκη. Πες το, χρυσάστομε! 86,7%! Πάμε λίγο ακόμα, αγάπη μου! Κάτσε κάτω από την τζαμπιτζόνα! Μια ψυχή που είναι να βγει! Ας βγει μια ώρα αρχίτερα! Ρε μάγκα! Τσάκω τη μάνικα να τελειώνουμε! 88! 89! 90! 91! 92! 92,3! Ναι! Στον 7ο ουρανό όλοι οι καρβατιώτες! Ναι! Δεν νικήκαμε! Έχουμε πει ότι το νούμερο ένα στο top των αφισβητούμενων φάσεων ανήκει στο λαό. Μας στέλνουν σχόλια στο YouTube και στο TikTok παντού. Πρόσωπα που θέλετε να μιμηθούν οι κύριοι. Επειδή τώρα είχαμε πολλά μηνύματα, πολύ, δώσαμε και το νούμερο 2. Ποιο είναι το νούμερο 2? Μας ζήτησε ο κόσμος, ήθελε να δει Γιώργο Γεωργίου. Μας το ζητάνε από την αρχή της εκπομπής. Θέλουμε να δούμε Γεωργίου, Έφτασε η ώρα. Kevin Colling με τον Πετράνο. Έφτασε η ώρα για Γιώργο Γεωργίου, έφτασε η ώρα για τον. Τον Άγιο Πέτρο, ο οποίος είναι τεράστια μορφή, έτσι. Ο Άγιος. Πρέπει να τον αξιοποιήσουμε το. Και με βαμμένα άσπρα αυτιά. Παράβας, τι άλλο είπαμε ότι Αστερίξ, είναι. Αστερίξ, Παράβας. Με το συγχωρημένο του Παράβα. Για πάμε να το δούμε. Το φετινό πρωτάθλημα της Super League είναι ένα από τα συναρπαστικότερα των τελευταίων πολλών ετών, με τις ομορφιές βεβαίως να μην λείπουν και τον κόσμο να σκέφτεται πως μόνο ένα καφενείο των φιλάθλων θα μπορούσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και ρώτα με εντυμότητα τον εαυτό σου, οι δυο σας, να μην σε ακούει άλλος, για να μην ξεθείς. Και ρώτα τον εαυτό σου με εντυμότητα, μήπως είμαι Κύριε Γεωργίου, συγγνώμη. Έλα Γεώργη, επτάκρινε μου, εδώ είσαι. Έφαγα το παράδεισο για να σε βρω. Τι έγινε ρε Πετράν?
Πήγα στον άλλο κόσμο και άρχισα να πιάνω τους περαστικούς και να τους λέω να μου δώσουν μια ερώτηση, βρε αδελφέ, για το καφενείο των φιλάθλων με τον Γεωργίου from Paradise. Και με πήραν στο ψηλό. Τι σου είπαν δηλαδή? Ο πρώτος μου έδωσε το τηλέφωνό του για να του στείλω εάν έχω από την ίδια παρτίδα. Και ο δεύτερος? Μου έδωσε μια τυρόπιτα να πάρω ένα ευρώ. Πλατεία έχει, Πετράν, και δεν τα πάμε καλά. Ξεκίναμε τις ερωτήσεις. Ο Αντώνης από τη Δάφνη ρωτάει πώς τα βλέπεις τα πράγματα από εκεί. Τι σου έχει λείψει πιο πολύ από τη Super League? Μπεσάρε μαγκά, ο Μπέος. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Μπεναμπέος έχει κάνει πιο πολλά θαύματα και από τον Αζωραίο. Αυτός πήγε στον κινηματογράφο να δει το Χαβάι 5-0 και όταν βγήκε το είχε κάνει Χαβάι 5-6 στο 96. Είμαρτο ρε. Ο Μάνος από τη Θεσσαλονίκη θέλει τη γνώμη σου για τον Σαμάτα του ΠΑΟΚ. Πόπου αδερφάκι μου, τι είναι αυτός ρε. Ο Σαμάτα μαγκά είναι σε τις ταινίες του Λάνθιμου. Θες 90 λεπτά για να καταλάβεις τι παίζει. Και όταν καταλαβαίνεις, τι συμπεραίνεις ότι παίζει? Σολοφλογερά. Ο Μινάς θέλει να μάθει αν σ' αρέσει ο Σπόραρ. Είσαι τρελός ρε μαγκά. Έχεις λαλείς τελείως. Τι να μ' αρέσει με αυτό ρε. Ο Σπόραρ είναι ο λόγος που έκλεισε το άκρο. Τον είδω Καλατράβα να παίζει και Καλατράβα για τις τριχές. Σου λέει αν βγει 2-4 τέτοια μολύσει καμιά τσαρουχιά ακόμα θα μου ρίξει το στέγαστο το σήμαντρο. Πώς ομοβροντίζεις να αντέξει ακόμα ρε. Ο Βαλέριος από τον Πειραιά ρωτάει πώς βλέπεις τον Μεντιλίμπαρ του Ολυμπιακού. Μαγκά. Είναι πολύ καλός προπονητής, έξυπνος, με ωραία φιλοσοφία και ιδέες για το ποδόσφαιρο, αλλά έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Ξέρεις ποιο, το όνομά του. Μπορείς να φανταστείς να λέει ο ιστορικός του μέλλοντος ότι ο Ολυμπιακός πήρε το Conference Link με τον Μπεντιλίμπαρ. Τον Μπεντιλίμπαρ! Αυτό ρε τον ακούς και νομίζεις ότι είναι πρώτος σύντροφος του Βόλτιμορ στο Χάρι Πότερ. Αλλά ξέρει το ρε Μόρτι αυτό το όνομα το μίζερο. Κάτω Γιάννης Κακοσίος, το καλό είναι. Δεν είναι κλασιάτος, παιδί μου. Με μια φόρμα δύο νούμερα μεγαλύτερη. Ένα μαλλί κατεκτικό, λες και το ξεβάφι με νεύτη και ρετσινόλαδο, το βλέπεις και βγάζεις 25 ευρώ να του δώσεις για τα κοινόχρηστα, γιατί νομίζεις ότι είναι θεωρός πολυκατοικίας. Και μπαίνει ο άλλος, ο Ισπανός, ο Μίτσελ, και κλαίγει η μάνα του Φιδία. Ρε τι κόμμενος είναι αυτός. Ευθυτενής, αγέροχος, σαν τζολιά στο Σύνταγμα. Ρε άνοιγε την ντουλάπα, τον έβλεπε το παντελόνι και σιδωνόταν μόνο του. Ντούσαν Μίτσελ, έπρεπε να λέγει το άρχοντας. Αλλά από μπαλά, πίσετα. Την έβαζε στην κατσαρόλα να τη βράσει και έκανε μετά εισπουνερίζει να ξεβουλώσει η μύτη του. Ο Θοδωρής από την Πεύκη λέει ότι έπρεπε να μείνει ο Γιωβάνοβιτς μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και να κρυθεί μετά. Άκου μαγκά, φύγε από το δίκτυο σου όπως είσαι. Πήγαινε στο λιτροκαμπινέ, στάσου στον καθρέφτη σου και ρώτανε ότι βλέπει μπροστά του. Εάν σου πει ένα μ***κα, σου λέει την αλήθεια. Εάν σου πει ότι βλέπει εσένα, άλλαξε καθρέφτη. Ή μάρτωρε με τον Γιωβάνοβιτς. Καλώς προμοντίζει, λέω, σοβαρός. Αλλά εάν μπουν οι Τούρκοι Χριστούγεννα στην Ελλάδα, θα έχουν φτάσει στο Πεντάγωνο και εκείνο θα το πάρει πρέφα 15 Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες. Ρε είχε φτάσει ο Τερίμ μέχρι τον πάγκο του, μπήκε στα αποδυτήρια και εκείνο έβαζε ακόμα τον Κλάινσχάιλερ. Ποιο Κλάινσχάιλερ, ρε. Αυτό είναι παίκτη. Ο Λάι τεστ για να δει αν έχει δυσλεξία είναι. Ή μάρτωρε μαγκά, ή μάρτωρε. Ο Σάβα θέλει να μάθει εάν πιστεύει ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Μαγκά, η ΑΕΚ έχει καλή ομάδα, αλλά πα στον Άσο όταν πει ο Αθανασιάδη. Τι πούνε στα μηνύγκια είναι ο σαν να ακούς περιγραφή του Μπουρουπουπού με σχόλιο Καρούλια. Αυτός δεν πιάνει ούτε το Μάι. Εάν έπαιζε στα play-off, θα έβγαζε πρώτο σκόρε τον Τόρκελε. Τον έβλεπα και ξέρεις ποιο θυμήθηκα, τον Νικοπολίδη. Που έκανε τον τερματοφύλακα και έτρωγε γκολ μέχρι και από το γιο του στη διαφήμιση με τα αλουμίνια. Είμαρτον ρε, είμαρτον. Φτάσαμε στο νούμερο 1 και όπως και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα έχουμε δύο βίντεο στο νούμερο 1. Είναι επιλογή του λαού. Στο νούμερο 1 θα έχουμε ένα ταλέντο το οποίο βρήκαμε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε γιατί ήταν πάρα πολλά τα ταλέντα. Αλλά ξεχωρίσαμε έναν θεούλη. Θες να μας πεις... Τα είπε έξω από τα δόντια. Τα είπε έξω από τα δόντια. Και το πήσε και ο ΣΥΡΙΖΑ! Κέτρεμε. Ναι, αλλά... Αυτό, πρέμεν, ξέρεις που είναι τώρα μου ήρθε αυτό που λέει. Και πιστεύω ότι και όλοι είναι λέρα! Θα του πήγαινε η ατάκα. Θα του πήγαινε, θα του πήγαινε. Η λέρα θα του πήγαινε. Ξέρεις που ήταν το καλύτερο. Πες μας λίγο εκεί που ήταν στην κορύφωση. Έλεγε αυτό και ποιοι μας μισούν, ποιοι μας κάνουν. Σύντροφοι, δεν πρέπει να διασπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και του λέει, φτάνει σύντροφοι, τελείω. Μετά το γύρισε Νικολακόπουλο. Καλά, εντάξει, τι κάνετε, πώς είστε, ξέρεις, έφυγε. Και η άλλη κυρία ήταν δηλητήριο. Ναι, πες μας για την άλλη. Είμαι καφενόβια, είμαι μπαρόβια, είμαι πεζοδρομιόβια. Αυτό τώρα είμαι 58, 1η Μαΐου θα είμαι 68. Λοιπόν, είπαμε, είχε πολλά ταλέντα. Δεν θα δούμε τη συγκεκριμένη κυρία. Θα δούμε όμως τον συγκεκριμένο σύνεδρο, ο οποίος τον έχουμε πλέον στην καρδιά μας. Πάμε να το απολαύσουμε.
Viral έγινε ο πατρινός τριαντάφυλλος μας Μανίδης όταν ανέβηκε στο βήμα του πρόσφατου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς άρχισε να απαριθμεί εκείνους που μισούν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η λίστα του δεν είχε τελειωμό. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι εμείς τα παιδιά και τα γόνια του ΕΑΜ, τα παιδιά και τα εγγόνια των ιτημένων του εφηλίου, τα φέρε έτσι κατάρα η δικιά τους και κυβερνήσαμε τη χώρα. Σκόπια, σκόπια, μισκό! Σκόπια, σκόπια, μισκό, μισκό! Σκόπια, σκόπια, μισκό! Σκόπια, σκόπια, μισκό, μισκό! Έτσι, με τρέλα και κορδέλα! Πάμε στο πρώτο στο πρώτο συνεδρόπουλο για απόψε. Έβγαμε σχέ! Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Καλώς το ταλέντο μου! Έχεις ξανάρθει στην εκπομπή μου, εσύ? Όχι, είναι πρώτη φορά που μιλάω στο συνέδριο. Πρέπει το συνέδριο για την εκπομπούιτα μου, σου λέω. Κάπου σε ξέρω εγώ εσένα. Δεν είχες έρθει τότε με τη γυναίκα Μαραντόνα και το βας βας βα τον Παρασκευά? Εγώ, τι λέτε κυρία μου, για παρατράγουδο με πέρασες? Λες να είμαι μόνη? Τι είπατε? Όχι, λέω. Θες το όφωνο ή θες ο Λάρης Λαριγκάτο? Δεν θέλω τίποτα από σας. Να μιλήσω στο συνέδριο θέλω! Δεν θες καλύτερα μια κουμτέλ με 100 ευρώ πουλα να πας σπίτι σου να φας πιτόγυρα? Είναι πιο δυναμωτικά από το γιαούρτι. Γιατί να φάω γιαούρτι? Σε λίγο θα δεις. Σε Ρίστος είμαι εγώ! Ο παππούς Αριστίδης από τα εγκλήματα. Δεν γνωρίζεις την ιστορία μου! Γεια μου, όλα καλούμπα να την γνωρίσει ο αρχηγόπουλό μου. Αχου το ξεκούρδιστο μου το έφερα. Τι κάνεις εκεί, ταλεντάρα μου? Καλπάζω για το βουνό. Τι έπαθες, αρχηγέ μου? Κλίστρισε το φοραδάλογο και σαμουριάστηκα. Μισχέ, πες ένα αχκούλα κοντά στο όφωνο για να δω κάτι. Αχκούλα! Πιο δυνατά. Αχκούλα, κούλα! Δεν είναι αυτός, ρε μου, και του φέρνει. Είμαστε στο βουνό, σύντροφοι, μπροστά από τη Χαράδρα και μας έχει περικυκλώσει το αντισύριζα μέτωπο γιατί μας μισεί. Τι πρέπει να κάνουμε, σύντροφοι, για να βγούμε από τη Χαράδρα? Πώς θα σπάσουμε το κλειό? Θα πέσουμε κάτω και θα κοιτάξουμε προσεκτικά που είναι το πιο αδύνατο σημείο τους. Και μόλις το βρούμε, θα γεμίσουμε την πιστόλα και θα τους πούμε: ελάτε να το πάρετε! Και το μυαλό μου είναι θολό και το δικό του πιο λυψό. Είμαστε κάτω, πονεμένοι, τραυματισμένοι, πληγωμένοι. Μας βλέπετε μπροστά από τη Χαράδρα. Εσύ δηλαδή, αρχηγόπουλό μου, βλέπεις εκτός από εμάς και τη Χαράδρα? Ναι, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι πήρες από το καλό το σταφ. Τι είπες? Όχι, λέω. Ρίξε δυο τουφεκές ακόμα να ξεκαρμανιάσεις, γιατί περιμένει και το επόμενο παρατράγουδο που σήμερα είναι 58 και 1 Μάη θα γίνει 68. Θα έρθουν ένα βράδυ ξαφνικά, σύντροφοι, και τότε εμείς θα σηκώσουμε την τουφέκα. Και τι θα τους πούμε? Τι? Freeze. Φρίζ, λέω. Πού είναι η εξουσία, down slowly? Έλα, εντάξει, συντροφόπουλο. Άντε, άντε, για τώρα. Δεν φεύγω! Δεν πω πουθενά, λέω! Βρε, άντε, για τώρα, λέμε. Καλά, ρε παιδιά, εντάξει. Κυρίες και κύριοι, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Λέω να τελειώσουμε σήμερα έτσι όπως ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με Κατερίνα καινούργιο με το θέμα αυτό με τη Δανάη Μπάρκα και τον Φίλιππο. Να τελειώσουμε έτσι, διότι η Κατερίνα καινούργιο Σωτήρη μου έχει και άλλο πρόβλημα. Εκτός από εκεί που έπιαζε τα πράσα την Μπάρκα. Τι άλλο πρόβλημα είχε, πες λίγο στο θέμα. Θα το δει ο κόσμος το πρόβλημά της. Γενικά τώρα είναι σαν να την έχει πάρει λίγο από κάτω. Ανάδρομος ερμής, φίλε. Ανάδρομος ερμής είναι. Ένα αγαπημένο τραγούδι είχε. Ένα αγαπημένο τραγούδι πήγε να το τραγουδήσει στον αέρα. Και έφαγε το φυσικλίκι από το Εσουρού. Πρόστιμο από το Εσουρού. Θες να μας δώσεις μια πάσα ως Ανδρέας Μικρούτσικος να πάμε να το... Ποιο είναι το τραγούδι σου, Κατερίνα μου, ψάχνει. Για πάμε να δούμε το τραγούδι και τη συνέχεια. Μπάκα στο γυαλό. Μπάκα στο γυαλό. Μπάκα με τσουμπούλι. Και το τζακρινό. Έλα, σέμι μου. Εγώ είμαι ποιος θες να είναι. Δεν μπορώ.
Μου πήρε αυτή η κάμπια τον αγαπητικό. Έχω το μικρούτσικο που φεύγει συνέχεια από το πάνελ. Έχω το ένα, έχω το άλλο. Τώρα μου ήρθε και πρόστιμο. Από πού, από το εσουρού. Τι γιατί, δεν μ' αφήνουν να λέω το αγαπημένο μου τραγούδι γιατί έχει απογοημένη λέξη. Τι γαμή, τι πια γαμή μωρέ. Στάβαω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γαμή. Θέμη, σ' ακουστέω. Γιατί μιλάμε από το τηλέφωνο αφού σ' έχω στ' ακουστικό μωρέ. Μπάκα στο γυαλό. Ήταν η εκπομπή νούμερο 22 και Μπούνλης τελείωσε. Ελπίζουμε να περάσατε καλά. Εσείς περάσατε καλά. Μια χαρά. Θα περάσαμε όμορφα. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη Παρασκευή στις 9, πάντα μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του Action 24. Θα μας επιτρέψετε σήμερα να κλείσουμε λίγο διαφορετικά, διότι έχει περάσει ένας χρόνος. Θα περάσουν 2, 3, 10 χρόνια. Δεν ξεχνάμε ποτέ. Καλό βράδυ σε όλους. Στο κομωδίνο ξέχασες το φόρτιστη σου και στο κρεβάτι άνω κάτω τα σεντόνια. Καλό ταξίδι και η σκέψη μου μαζί σου. Ένα φίλι και ξεκινάνε τα βαγόνια. Σου έχω τα περφαγητό άμα πεινάσεις. Τρέχει το τρένο και περνά τις διαβάσεις. Κι όπως την άλλη τη φορά μη με ξεχάσεις. Με πάρεις όταν φτάσεις. Δεν θα κοιμάμαι να με πάρεις όταν φτάσεις. Ένα φιλί, καλό ταξίδι, να με πάρεις όταν φτάσεις. We'll be right back.
Thank you.